τα ερωτήματα που παρακολουθήσαμε είναι ορισμένα από αυτά που θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις η μερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το Σάββατο 7 Μαΐου με τίτλο «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο». Έχουμε μαζί μας την Βαγγελιό Πλατανιά, μέλος της ΚΕΟΕ και του Τμήματος Παιδείας και Έρευνας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε, Βαγγελιό, για να συζητήσουμε για το περιεχόμενο της ημερίδας. Τον περασμένο Δεκέμβρη, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το σχολείο, βάσει των οποίων θα φτιαχτούν και νέα σχολικά βιβλία. Το ΚΚΕ είχε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή και τώρα διοργανώνει αυτή την ημερίδα. Τι επιδιώκεται από αυτή τη διοργάνωση? Να πούμε καταρχήν ότι εμείς από την πρώτη στιγμή που δημοσιεύτηκαν οι σκέψεις, οι κατευθύνσεις για τα νέα προγράμματα, τοποθετηθήκαμε ως Τμήμα Παιδείας και ακολούθησε μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις οργανώσεις των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τη στιγμή που τα άλλα κόμματα κάνουν συνέδρια για τις καρέκλες και για να συζητήσουν ποιος πιο αποτελεσματικά θα υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική, το κόμμα μας επιλέγει μέσα σε αυτή τη βδομάδα να πραγματοποιήσει αυτή την ημερίδα για να θέσει τις σκέψεις και τους προβληματισμούς που νομίζουμε ότι δεν είναι μόνο δικές μας, δεν είναι μόνο δικοί μας προβληματισμοί και δικές μας σκέψεις σε σχέση με τη διδασκαλία και τα προγράμματα σπουδών. Επιχειρούμε δηλαδή να δώσουμε όντως απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που είδαμε και στην αρχή, που είναι ερωτήματα χιλιάδων εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Καταρχήν να πούμε ότι αυτά τα προγράμματα θα δώσουν στην πορεία και νέα βιβλία και μάλιστα θα είναι στα πλαίσια των νέων πολλαπλών βιβλίων που οδηγούν στη διαφοροποίηση της σχολικής γνώσης και στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Στην πρώτη προσπάθεια που κάναμε, που φυσικά θα αναπτυχθεί περισσότερο στην ημερίδα, διαπιστώσαμε ότι η φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για την ίδια πεπατημένη φιλοσοφία που ουσιαστικά βασίζεται σε αυτό που λέμε να δώσει αποσπασματική γνώση, ενώ προσπαθεί να πείσει τα παιδιά ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, αλλά ότι στην πραγματικότητα αλήθεια λέει είναι ότι κατακτά ο μαθητής, ότι κατορθώνει να κατακτήσει ο μαθητής. Γι' αυτό και γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα νέα προγράμματα και για τις παιδαγωγικές μεθόδους, χωρίς όμως να δίνουν κάτι στην πραγματικότητα καινούριο. Στην ημερίδα αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι θα τοποθετηθούν μάχημοι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή εκπαιδευτικοί που κατέχουν και την επιστημονική γνώση, αλλά έχουν και μια μεγάλη πείρα από την ίδια την τάξη, τη διδασκαλία, και άρα έχουν πολύ μεγάλη γνώση όχι μόνο θεωρητικά του γνωστικού αντικειμένου, αλλά και στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, των δυσκολιών που, αν θέλετε, προκύπτουν όχι από τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε μαθητή, αλλά στην πραγματικότητα προκύπτουν από το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι μια σημαντική συμβολή, δίπλα φυσικά σε άλλες τοποθετήσεις που θα γίνουν και που δεν αφορούν μάχημους εκπαιδευτικούς. Ξεχωρίζουμε όμως αυτή την πλευρά. Νομίζουμε ότι έχει σημασία να έρθουν γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά, μαθητές να παρακολουθήσουν την ημερίδα. Δεν θα είναι δηλαδή μια ημερίδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στενά ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Και φυσικά απευθύνουμε μια ιδιαίτερη πρόσκληση και στους σπουδαστές των παιδαγωγικών και τους φοιτητές των παιδαγωγικών σχολών, ακριβώς γιατί αυτοί θα είναι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί του αυριανού σχολείου που ετοιμάζουν. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Βοηθήστε μας να ρίξουμε και μια ματιά στο περιεχόμενο. Τι ξεχωρίζει από το περιεχόμενο? Η επιδίωξή μας δεν είναι να κάνουμε απλά μια κριτική και ένα σχολιασμό στις προτάσεις του Υπουργείου. Άλλωστε αυτές θα τις δούμε αρκετά πιο ολοκληρωμένα με την έκδοση των βιβλίων. Νιώθουμε όμως μια υπεροχή η οποία προκύπτει ακριβώς από το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών. Και αυτό είναι που μας δίνει τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή έχουμε με αρκετή σαφήνεια στο μυαλό μας το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει το σχολείο, το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν οι εκπαιδευτικοί, αυτό νομίζουμε ότι μας γεννά την αυτοπεποίθηση να μπορούμε με επιστημονική γνώση
όχι απλά να κάνουμε κριτική, αλλά λέω να βλέπουμε και τις προτάσεις του Υπουργείου κριτικάροντάς τες από τη σκοπιά του μέλλοντος. Να δώσω ορισμένα παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητό. Συζητάμε για παράδειγμα για τη γλώσσα στο δημοτικό. Θα υπάρχει μια τέτοια θεματική ενότητα που αφορά τη γλώσσα, με την ιδιαίτερη σημασία που έχει κιόλας αυτό το θέμα, αυτή η θεματική ενότητα. Για παράδειγμα, επειδή ακριβώς ξεκινάμε από την λογική ότι η διδασκαλία της γλώσσας, ειδικά στις πρώτες τάξεις και σε όλο το δημοτικό, στις πρώτες τάξεις του σχολείου, σε όλο το δημοτικό δηλαδή, διαμορφώνει υποδομή, μπορεί να διαμορφώσει ένα πλούτο σκέψης και έκφρασης και ότι πιστεύουμε ότι αυτός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος που θα έπρεπε να παίζει η γλώσσα στο σχολείο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η κριτική μας είναι αρκετά εύστοχη, μπορεί να γίνει δηλαδή αρκετά εύστοχη, γιατί ακριβώς δεν έχουμε μια, ας το πούμε έτσι, εργαλειακή και στενά επικοινωνιακή αντίληψη για τη γλώσσα. Ή αντίστοιχα για την ίδια θεματική ενότητα στο γυμνάσιο, που εκεί διαχωρίζεται κιόλας το μάθημα πια της γλώσσας και της λογοτεχνίας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο η επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων για τη διαμόρφωση, αν θέλετε, και το να εμπλουτιστεί αυτό που λέμε ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών σε μια ηλικία που είναι κρίσιμη, στην εφηβεία. Και πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει ανάμεσα στα άλλα αυτή η διαμόρφωση ενός πιο πλούσιου ψυχισμού και στο να αντιμετωπίζονται φαινόμενα που πολλές φορές σήμερα τα συναντάμε, δηλαδή ένα κινησμό πολλές φορές στην νεολαία, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα. Δηλαδή, να το πω έτσι, δεν είναι μια στενή αντιμετώπιση του γνωστικού αντικειμένου. Θα μπορούσαμε σε όλες τις θεματικές ενότητες, που είναι πολλές, είναι δηλαδή στο σύνολό τους 5, σε όλες τις θεματικές ενότητες, δηλαδή εκτός από τη γλώσσα θα συζητήσουμε για τις φυσικές επιστήμες, θα συζητήσουμε για την ερμηνεία και την κατανόηση της κοινωνίας και της εξέλιξής της, θα συζητήσουμε για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, καθώς και για τη φυσική και την αισθητική αγωγή. Και τέλος, θα συζητήσουμε για την πολιτική και την ιδεολογική διαπάλη με επίκεντρο το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης. Σε ποιους απευθύνεται η ημερίδα και τι έχει να προσφέρει? Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Και εδώ φυσικά μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Μιλάμε καταρχήν για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, όμως μιλάμε και για τους γονείς που έχουν πολλούς προβληματισμούς, γιατί τα παιδιά τους ενώ κουράζονται πολύ στο σχολείο, κοπιάζουν, στην πραγματικότητα δεν κατακτάνε τη γνώση. Σε όλους αυτούς δηλαδή που, να το πούμε και έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ακούνε ότι κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήρθε για να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα του σχολείου, αλλά κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που γίνεται εντείνει αυτά τα προβλήματα και αν μπορούμε να το πούμε έτσι πολύ σχηματικά, κάθε χρονιά είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Απευθύνεται φυσικά και στους σπουδαστές των παιδαγωγικών σχολών, εκτιμώντας ότι το στίγμα των νέων προγραμμάτων ήδη δίνεται και έχει διαπεράσει τα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμια. Και άρα από αυτή τη σκοπιά και αυτοί έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουν την ημερίδα, να πάρουν υπόψη τους και αυτό που λέμε τη ζωντανή πείρα της τάξης. Μπορεί αυτή η ημερίδα να είναι έναυσμα για τους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, να ορθώσουν το αναστημά τους μέσα στην ίδια την τάξη, δηλαδή να αντλήσουν ένα πλούτο και γνώσεις, μπορούμε να πούμε, από αυτή την ημερίδα, αλλά κυρίως ένα έναυσμα και μια έμπνευση για να κάνουν το μάθημά τους πιο δημιουργικό, στο να επιμείνουν τα παιδιά να μάθουν και να μάθουν την αλήθεια. Αντίστοιχα στους γονείς μπορεί να δώσει ένα έναυσμα και στους μαθητές, ακριβώς επειδή μπορεί ένα άλλο σχολείο να υπάρξει, να δυναμώσουν οι αγώνες για ένα τέτοιο σχολείο και να έρθουν σε επαφή με την πρόταση του ΚΚΕ, που στην πραγματικότητα δίνει απάντηση στο ερώτημα τι σχολείο χρειάζεται σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ημερίδα, το Σάββατο 7 Μαΐου στις 10 η ώρα το πρωί.
η οποία ξεκινάει με ομιλία του Νίκου Σοφιανού, μέλους του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.